Πράγματι, το κόστος συνδέεται πλέον άρρηκτα με τις νέες ασφαλιστικές κατηγορίες, τις 6 που θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε την αποσύνδεση της εισφοράς από το εισόδημα, θα δούμε πλέον την εισφορά εξαγοράς να κυμαίνεται σε σταθερά επίπεδα αναλόγως των ασφαλιστικών κατηγοριών που επιλέγει ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, κάποιος ο οποίος εφ' εξής επιλέξει να ασφαλίζεται, αυτοαπασχολούμενος, στην τρίτη κατηγορία, οπότε θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 312 ευρώ, δηλαδή εισφορά κύρια σύνταξης και εισφορά υγείας, και θέλει να εξαγοράσει πλασματικά χρόνια προκειμένου να βγει το επόμενο διάστημα στη σύνταξη, τότε ίσως θα κληθεί να εξαγοράσει με ένα ποσό γύρω στα 236 ευρώ, που είναι το ποσό που αναλογεί στην εισφορά κλάδου σύνταξης, στην τρίτη κατηγορία. Και το κόστος λοιπόν ενδεχομένως να θεωρούσε ότι θα ήταν χαμηλότερο και να είναι πιο αυξημένο. Θα υπάρχουν δηλαδή αναπροσαρμογές στα σχέδια του καθενός προκειμένου να θεμελιώσει συνταξιδοτικό δικαίωμα και είναι συνετό για την κάθε περίπτωση να εξετάζει τι το συμφέρει, εάν πράγματι πρέπει να κινηθεί τώρα ή να περιμένει κάποιο άλλο χρονικό διάστημα για να καταθέσει την αίτηση συνταξιοδότησης. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο ήθελα να πω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να παραμείνει. Πρέπει όμως να αναλογιστεί και ότι μπορεί να έρθει αντιμέτωπος και με μια νέα αύξηση στα γενικά όρια ηλικίας. Από το 2021 έχει ενεργοποιείται και η σχετική διάταξη που έχει ψηφιστεί στο νόμο του 2010 για μια αναπροσαρμογή των γενικών ορίων ανά τριετία. Δεν ξέρουμε οριστικά ποιες περιπτώσεις παλιών ή νέων ασφαλισμένων θα συμπεριλάβει, όμως είναι μια εξέλιξη που θα πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του και γι' αυτό πρέπει να, αν όντως έχει ήδη θεμελιωμένο δικαίωμα, ακόμα και μέσα στο έτος, δεν θα ήταν κακό, σταθμίζοντας βέβαια και άλλα δεδομένα, να προβεί στην επόμενη κίνηση.